Ο Τάρταρος, βαθιά στα έγκατα της κόλασης, γεμάτος με τις ψυχές των καταραμένων, ήταν η φυλακή για τους έκπτωτους θεούς, τους εξόριστους ήρωες και τους μεγάλους εγκληματίες. Όμως πριν γίνει τόπος, ο Τάρταρος ήταν θεός. Μια αρχαίγονη θεότητα, γεννημένη από το χάος. Στη γέννησή του, η Γαία έριξε τον Τάρταρο στα βάθη των σωθικών του, μετατρέποντάς τον σε μια πρόσιτη περιοχή από την οποία καμία ψυχή δεν μπορούσε να επιστρέψει. Ήταν το βασίλειο του Άδη, του άρχοντα της κόλασης. Φυλακισμένοι στον Τάρταρο ήταν όλοι όσοι είχαν γίνει στόχος της οργής του Δία. Γύρω από τους φυλακισμένους υψωνόταν ένας τριπλός τείχος από μπρούντζο. Δεν υπήρχε διέξοδος, κάθε ελπίδα είχε χαθεί. Τόσο βαθύς ήταν ο Τάρταρος που ένα αμόνι θα έπρεπε να πέφτει 9 μέρες για να φτάσει εκεί από τη γη. Βαθιά, μέσα από το σύννεφο του θειαφιού, υψώνονταν οι κραυγές των καταραμένων. Εδώ ήταν η γη του ουρανού και της Γαίας, οι Τιτάνες, που τιμωρήθηκαν επειδή αψήφισαν το Δία. Εκεί κοντά ήταν οι γίγαντες. Πιστεύοντας ότι το τερατώδες τους μέγεθος τους καθιστούσε ανίκητους, τόλμησαν να κηρύξουν τον πόλεμο στον αφέντη του Ολύμπου. Και έχασαν. Όμως οι Τιτάνες και οι γίγαντες δεν ήταν οι μόνοι που μαράζωναν στη διαβόητη φυλακή του Τάρταρου. Μπορούσαν να βρεθούν και άνθρωποι εδώ, θρυλικές μορφές των οποίων η αλαζονία τους έκανε να πιστεύουν πως ήταν πιο ισχυροί από τους θεούς. Ο πιο διάσημος από αυτούς ήταν ο Σύσυφος. Ο Σύσυφος ήταν γιος του θεού Αίολου, του αφέντη και κυρίαρχου των ανέμων. Ήταν παντρεμένος με μία από τις 7 πλειάδες, τη Μερόπη, και καταγόταν από μία μακρά σειρά πονηρών ανθρώπων, οι οποίοι συνεχώς έβρισκαν νέους τρόπους να εξαπατούν τους συνανθρώπους τους, ακόμα και τους θεούς. Ως ιδρυτής της Κορίνθου, ο Σύσυφος κατάφερε να αναπτύξει το εμπόριο και την αυσιπλοεία στην πόλη του. Όμως παρόλα αυτά, ίσως σαν αποτέλεσμα της αναταραχής που προέκυψε, οι υπήκοοι του τον θεωρούσαν αναξιόπιστο ηγέτη. Ανάμεσα στους πολλούς θησαυρούς του, ο Σύσυφος είχε και ένα υπέροχο κοπάδι ζώων που συναγωνιζόταν άνετα το κοπάδι του γείτονά του, του Αυτόλικου, γιου του θεού Ερμή. Ο Αυτόλικος ήταν μέγας τεχνίτης στην τέχνη της κλοπής. Ο πατέρας του του έδωσε τη δύναμη να μεταμορφώνει πλήρως οποιοδήποτε ζώο έκλεβε, να βάζει κέρατα σε αυτά που δεν είχαν και να κάνει τα λευκά ζώα μαύρα και τα μαύρα λευκά. Με τον καιρό, ο Σύσυφος άρχισε να παρατηρεί ένα παράξενο φαινόμενο. Το κοπάδι του συρρυκνωνόταν, ενώ του Αυτόλικου γινόταν όλο και μεγαλύτερο. Γνώριζε τα πάντα για τον Αυτόλικο. Σίγουρα αυτός βρισκόταν πίσω από αυτά. Έτσι ο Σύσυφος επινόησε ένα τέχνασμα για να πιάσει τον κλέφτη. Μια νύχτα ο Αυτόλικος πήρε άλλα 10 ζώα. Χωρίς να το ξέρει, είχε πέσει στην παγίδα του Σύσυφου. Την αυγή ο Σύσυφος πήγε στον Αυτόλικο και τον κατηγόρησε για κλοπή. Ο Αυτόλικος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Ο Σύσυφος διέταξε τους άντρες του να επιθεωρήσουν το κοπάδι του Αυτόλικου. Εύκολα αναγνώρισαν τα χαμένα ζώα, αφού χαραγμένα στο πλάι κάθε οπλής ήταν τα λόγια
Με έκλεψε ο αυτόλικος. Ήταν η παραμονή του γάμου της κόρης του αυτόλικου, της Αντίκλειας. Θα παντρευόταν τον Λαέρτη, τον βασιλιά της Ιθάκης. Ο Σύσυφος είδε έναν τρόπο να εκδικηθεί. Αφήνοντας τους άντρες του να τιμωρήσουν τον κλέφτη, εισέβαλε στο σπίτι της καημένης της Αντίκλειας και τη βίασε. Λίγο καιρό αργότερα γεννήθηκε ένα παιδί. Το ονόμασαν Οδυσσέα. Όμως ήταν γιος του Λαέρτη ή του Σύσυφου. Ο Οδυσσέας αποδείχτηκε τελικά εξίσου πονηρός με το Σύσυφο, ξεπερνώντας 1000 εμπόδια που βρέθηκαν στο δρόμο του στη διάρκεια της Οδυσσίας του. Όμως ένα άλλο περιστατικό καταδίκασε τον Σύσυφο για πάντα. Ο Δίας ήταν γόης. Θεά ή θνητή, όποια γυναίκα βρισκόταν στο δρόμο του, θα υπέκυπτε τελικά στο φλογερό του πάθος. Όταν γνώρισε την Αίγινα, την όμορφη κόρη του ποταμού Θεού Ασοπού, έπρεπε να την απολαύσει. Παίρνοντας τη μορφή αετού, ο Δίας απήγαγε την Αίγινα και πήγε να κρυφτεί σε ένα χαμένο νησί του Αιγαίου. Ο Ασοπός έψαξε όλη την Ελλάδα γυρεύοντας την κόρη του. Καθώς ο Ασοπός ετοιμαζόταν να αποδεχτεί την ήττα του, φώναξε ο Σύσυφος από τον πύργο πάνω από την Ακρόπολη του. Το κτίσμα είχε κατασκευαστεί ειδικά ώστε να μπορεί να παρατηρεί την άφιξη ταξιδιωτών πριν τους ανακόψει και τους ληστέψει. Από το παρατηρητήριό του ο Σύσυφος είχε γίνει μάρτυρας του κόλπου του Δία. Πρότεινε λοιπόν μία συμφωνία στο δακρυσμένο πατέρα. Μία πηγή νερού σε αντάλλαγμα για το όνομα του Απαγωγέα. Μια αιώνια πηγή θα επέτρεπε στον Σύσυφο να αρδεύει τις ξερές εκτάσεις γύρω από την Κόρινθο. Ο Ασοπός δέχτηκε και αμέσως έκανε να αναβλήσει νερό από μια πηγή. Τότε ο Σύσυφος ανακοίνωσε σε όλους ότι ο ένοχος ήταν ο Δίας. Κανένα από αυτά τα συμβάντα δεν ξέφυγε από τον Δία. Πρώτα ο βιασμός της Αντίκλειας και τώρα αυτή η προδοσία. Ήταν μια πράξη ασέβειας που δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή. Έστειλε λοιπόν στο Σύσυφο τον πιο τρομερό επισκέπτη, τον θάνατο, τη δαιμονική προσωποποίηση του θανάτου. Όμως ο πολυμήχανος και εύγλωτος Σύσυφος κατάφερε να ξεγελάσει τον θάνατο, προβάλλοντας μία σειρά από απατηλά επιχειρήματα. Κατάφερε μάλιστα να τον στείλει αλυσοδεμένο σε ένα από τα πιο βαθιά κελιά φυλακής στην Ακρόπολη του. Σιγά σιγά, ο πληθυσμός της κόλασης αραίωνε, καθώς ο θάνατος, φυλακισμένος τώρα, δεν μπορούσε να θερήσει τα προβλεπόμενα καθημερινά του θύματα. Μια τρομερή τραγωδία ελόχευε. Αν δεν γινόταν κάτι, η γη θα ξεχύλιζε από την ανθρωπότητα χωρίς να χωρά ο αυξανόμενος πληθυσμός. Κάτι έπρεπε να γίνει. Και γρήγορα. Ο Δίας ήταν ανελέητος. Καταδίκασε τον Σύσυφο στα βάθη του Τάρταρου. Όμως ο πονηρός Σύσυφος έκρυβε κι άλλο ένα κόλπο στο μανίκι του. Πριν υπακούσεις τον Δία και κατεβείς στην κόλαση,
είπε στη σύζυγό του τη Μερόπη να μην θάψει το σώμα του, ούτε να κάνει τελετουργικές προσφορές. Αν και παραξενεύτηκε, η Μερόπη συμφώνησε. Στην κόλαση πια, ο καταδικασμένος κρατούμενος πήγε στην Περσεφόνη, τη βασίλισσα του κάτω κόσμου. Παριστάνοντας τον θλιμμένο, δήλωσε ότι αφού πέθανε χωρίς να ταφεί, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Θα έπρεπε να τον αφήσουν στην άλλη όχθη της Στίγας. Πρόσθεσε δακρυσμένος ότι η σύζυγός του είχε δείξει ασυγχώρητη ασέβεια και ότι ενώ δεχόταν την τιμωρία του Δία, ζητούσε την άδεια να επιστρέψει στη γη για να κανονίσει την κηδεία του και να τιμωρήσει τη γυναίκα του που αμέλησε τα καθήκοντά της. Ορκίστηκε να επιστρέψει μόλις ολοκληρώνονταν οι τελετές. Η Περσεφόνη συνένεσε, υπό τον όρο να υποσχεθεί ο Σύσυφος να επιστρέψει μέσα σε 3 μέρες. Ο Σύσυφος ανέβηκε ξανά προς το φως και φυσικά αθέτησε την υπόσχεσή του. Αυτή τη φορά ο Δίας έχασε την υπομονή του και τσάκισε το Σύσυφο. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, τον έστειλε στα βάθη του Τάρταρου και επινόησε μια πολύ ξεχωριστή τιμωρία γι' αυτόν. Ο Σύσυφος θα ήταν αναγκασμένος να κυλά έναν τεράστιο βράχο προς τα πάνω, προς την κορυφή ενός λόφου. Η δουλειά δεν έμοιαζε και τόσο τρομερή. Όμως, θα έπρεπε να το επαναλαμβάνει συνεχώς. Για πάντα. Αυτή η παράλογη δουλειά μάγεψε τη λαϊκή φαντασία σε σημείο που η τιμωρία του Σύσυφου έφτασε να συμβολίζει την κατάσταση των ανθρώπων. Στον Τάρταρο, γέρνοντας πάνω στο βράχο του, ο Σύσυφος μπορούσε να βρει παρηγοριά στη σκέψη ότι δεν ήταν μόνος. Φτάνοντας, συνάντησε πολλές γνωστές μορφές, όχι μόνο τον Άτλαντα, καταδικασμένο να σηκώνει τον κόσμο στους ώμους του, μα και τον Εγκέλαδο και τον Ιξίωνα, καθώς και πολλούς άλλους, τα ονόματα των οποίων είχε ξεχάσει. Έπειτα μια μέρα εμφανίστηκε ένας νέος φυλακισμένος. Τον οδήγησαν σε ένα σημείο όχι μακριά από εκεί, στην άλλη πλευρά του λόφου, σε μια λίμνη. Ο Σύσυφος ήξερε ότι αυτός ήταν ο Τάνταλος, βασιλιάς της Φρυγίας. Ο Τάνταλος ήταν γιος του Δία και της νύμφης Πλουτός. Παντρεύτηκε την κόρη του θεού Πακτολού. Ο Πακτολός ήταν και θεός και ποταμός, γεμάτος κομμάτια χρυσάφι από την ημέρα που κολύμπησε εκεί ο βασιλιάς Μίδας. Ο Τάνταλος είχε τα πάντα για να γίνει ένας λαμπρός ήρωας, ευφυΐα, θάρρος και κυρίως την προστασία του πατέρα του, του Δία. Του είχε δοθεί μάλιστα το σπάνιο προνόμιο να συμμετέχει στα συμπόσια στον Όλυμπο. Ο Δίας τον ονόμασε βασιλιά της Φρυγίας και αυτός μέθησε από την εξουσία. Πρώτα, ο Τάνταλος πρόδωσε τη φιλοξενία των θεών. Μια μέρα, αφού έφαγε και ήπιε στο τραπέζι τους, την ώρα που δεν κοίταζε κανείς, τόλμησε να κλέψει κάτι που προοριζόταν αποκλειστικά για τους θεούς. Νέκταρ και αμβρουσία, την τροφή
και το ποτό των αθάνατων. Έπειτα, γυρίζοντας τη γη, επέτρεψε να τα δοκιμάσουν θνητοί. Σαν να μην έφτανε αυτή η ιεροσιλία, θα ακολουθούσαν χειρότερα. Προσκάλεσε τους 12 θεούς του Ολύμπου σε συμπόσιο στο παλάτι του. Όμως ενώ κάθονταν οι καλεσμένοι του, ο Τάνταλος συνειδητοποίησε ότι δεν είχε αρκετό φαγητό. Αντί να ομολογήσει την αλήθεια, επέλεξε να εξαπατήσει τους θεούς και το έκανε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Κάλεσε τον γιο του, τον Πέλοπα, και τον παρέσυρε στις κουζίνες του παλατιού, όπου κρυφά τον στραγγάλισε. Έπειτα έκοψε κομμάτια της άρκα του γιού του πριν την αναμίξει με το φαγητό που ετοιμαζόταν για τους θεούς. Μόλις οι θεοί δοκίμασαν το φαγητό, έκαναν πίσω με φρίκι. Όλοι αναγνώρισαν την παρουσία ανθρώπινης σάρκας. Όλοι, εκτός από τη θεά Δήμητρα. Θλιμμένη από τον πρόσφατο θάνατο της κόρης της, της Περσεφόνης, έφαγε, χωρίς να το σκεφτεί, ένα κομμάτι από τον ώμο του Πέλοπα. Ο Δίας, γεμάτος από τροπιασμό και οργή, διέταξε να ριχτεί ο Τάνταλος στην κόλαση. Όμως και αυτό δεν φαινόταν αρκετό. Την επόμενη μέρα αποφάσισε ότι ο δολοφόνος και βλάσφημος έπρεπε να οδηγηθεί στις όχθες μιας λίμνης στα βάθη του Τάρταρου. Ιδού λοιπόν ο Τάνταλος, βασιλιάς και έκπτωτος ημίθεος. Καταδικασμένος να μην τρώει, ούτε να πίνει για πάντα. Στα δεξιά του ένα φρούτο κρέμεται από ένα δέντρο στην όχθη. Είναι ένα ωραίο, γυαλιστερό, ζουμερό αχλάδι. Γύρω του ως το λαιμό υπάρχει δροσερό, καθαρό νερό. Όμως όποτε σκύβει μπροστά για να το πιει, το νερό χάνεται, αφήνοντας μόνο μία μαύρη λάσπη. Κι αν προσπαθήσει να πιάσει το αχλάδι, μια ξαφνική ρηπή ανέμου το απομακρύνει, ώστε να μην το φτάνει. Από τον Όλυμπο ο Δίας παρατηρούσε το γιο του. Ένα γιο ανάξιο να είναι θεός, ανάξιο να είναι βασιλιάς, ανάξιο να είναι ακόμα και άνθρωπος. Για να αποθαρρύνει οποιονδήποτε άλλον από τη διάπραξη ενός τέτοιου έσχους, το βάσανο του Τάνταλου, αιώνια πείνα και δίψα, θα χρησιμεύε ως παράδειγμα. Αν και ο Δίας ήταν ανελαίητος στις τιμωρίες του, ήταν επίσης ικανός για ξεχωριστή μεγαλοψυχία. Αποφασίζοντας να αναστήσει τον άμυρο Πέλοπα, ανέθεσε στον Ερμή να συλλέξει τα κομμάτια από το σώμα του παιδιού και να τα τοποθετήσει σε ένα μαγικό λέβητα. Με τον τρόπο αυτό, κάθε κομμάτι του σώματος του Πέλοπα επανήλθε στη ζωή. Ο βασιλιάς των θεών κάλεσε τότε την Κλωθό, μία από τις τρεις μοίρες, τις θεές που έγνεθαν και έκοβαν τις εύθραυστες κλωστές της ύπαρξης. Ο Δίας της ανέθεσε να ξαναφτιάξει το σώμα του νεαρού. Η Κλωθό είχε σχεδόν τελειώσει το έργο της όταν συνειδητοποίησε ότι έλειπε ένα μέρος του σώματος, ο ώμος που έφαγε άθελά της η Δήμητρα. Έτσι η θεά έφτιαξε έναν ώμο από ελεφαντόδοντο και του έδωσε ζωή. Από εκείνη τη μέρα
όλοι οι απόγονοι του Πέλοπα γεννιούνταν με ένα λευκό σημάδι στον ώμο. Εκεί κοντά ένας άλλος εγκληματίας εξέτειε την ποινή του. Το όνομά του ήταν Ιξίωνας. Για τον Ιξίωνα όλα άρχισαν όταν θέλησε να παντρευτεί την κόρη του Διιονέα, βασιλιά της Θεσσαλίας. Για να την κερδίσει ο Ιξίωνας, υποσχέθηκε να προσφέρει στη νεαρή γυναίκα τα πιο υπέροχα δώρα. Ο Διιονέας δέχτηκε την πρότασή του και γιορτάστηκε ο γάμος. Την επόμενη μέρα ο Διιονέας απέτησε τα δώρα που υποσχέθηκαν στην κόρη του. «Δεν θα υπήρχαν», απάντησε ο Ιξίωνας, δείχνοντας με περιφρόνηση ότι είχε αλλάξει γνώμη. Ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στους δύο άντρες. Ο Διιονέας απείλησε τον Ιξίωνα με τα χειρότερα αντίπεινα. Ο φοβισμένος Ιξίωνας κάλεσε γρήγορα τον πεθερό του σε ένα συμπόσιο συμφιλίωσης. Ο Διιονέας δέχτηκε. Μπήκε στο παλάτι του Ιξίωνα. Ο Ιξίωνας τον καλωσόρισε και έπειτα τον οδήγησε σε ένα δωμάτιο όπου ήταν στρωμένο τραπέζι για το συμπόσιο. Όμως καθώς περνούσαν από έναν λάκκο με φλεγόμενα ξύλα και κάρβουνα, ο Ιξίωνας έσπρωξε βάναυσα τον πεθερό του, στέλνοντας τον Διιονέα μέσα στην καυτή θράκα. Μαθαίνοντας γι' αυτό το ιδεχθές έγκλημα, κανένας από τους θεούς στον Όλυμπο δεν ήταν πρόθυμος να εξαγνίσει τον Ιξίωνα από την ενοχή του. Κανένας εκτός από τον Δία. Αυτός όχι μόνο λυπήθηκε τον εγκληματία, μα τον εξάγνησε και τον κάλεσε να φάει στο τραπέζι του. Θα φανταζόταν κανείς ότι ο Ιξίωνας θα έδειχνε την ευγνωμοσύνη του στον Δία για αυτή την ευγενή χειρονομία. Το αντίθετο. Μόλις κάθισε στο τραπέζι, συμπεριφέρθηκε με τον πιο αχάριστο τρόπο που μπορεί κανείς να φανταστεί, καθώς έδειξε ότι ποθεί την Ήρα, τη σύζυγο του Δία. Αυτή τη φορά ο Ιξίωνας το παρατράβηξε. Δίνοντας ένα σύννεφο τη μορφή της Ήρας, ο Δίας το έριξε στην αγκαλιά του Ιξίωνα. Μέσα στον πόθο και τη μέθη του ο Ιξίωνας δεν κατάλαβε ότι αγκάλιαζε μία ψευδαίσθηση, ένα αντίγραφο της Ήρας. Σκεπάζοντας το με χάδια και φιλιά, πήρε με τη βία το αντικείμενο του πόθου του. Από την ένωση αυτή γεννήθηκε ένα υβρίδιο, μισό άνθρωπος και μισό άλογο. Θα ονομαζόταν Κένταυρος. Ενώ ο Ιξίωνας ήταν πεπισμένος ότι είχε κερδίσει την καρδιά της βασίλισσας του Ολύμπου, ο Δίας έβαλε σύντομα τέλος στις τρέλες του. Αρπάζοντας τον Ιξίωνα, τον έριξε στα βάθη της κόλασης, όπου δέθηκε σε ένα φλεγόμενο τροχό, έναν τροχό που θα γύριζε αιώνια. Και ακόμα γυρίζει. Οι καταραμένοι του Τάρταρου, ο Σύσυφος, ο Ιξίωνας ή ο Τάνταλος, δεν πίστευαν ότι οι θεοί θα τολμούσαν να τους τιμωρήσουν. Έτσι διέπραξαν μια σειρά από ιδεχθή εγκλήματα, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες. Και αν είναι κάτι που δεν μπορούν να ανεχτούν οι θεοί, είναι όταν οι απλοί θνητοί πιστεύουν ότι είναι ανίκητοι.